Πάμε στην παράταξη για ένα νέα εποχή. Είναι εδώ η κυρία Φιλιώνο Καζαράχη. Και όπως καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κυρία Νόκα. Όπως έλεγα, έχουμε να τα πούμε μαζί τουλάχιστον τηλεοπτικά από τότε που είσαστε περιφερειακή διευθυντή εκπαίδευσης, έτσι. Ναι. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε. Ωστόσο, το ενδιαφέρον σας για τα κοινά φαίνεται ότι παραμένει ενεργό, είναι ζωντανό. Για το Δήμιο Ανιτών, στην προκειμένη περίπτωση, με τον Μωυσή Ελισάφ. Και τι λέει τώρα η εμπλοκή στην κανονική πολιτική, γιατί η θέση που υπηρετήσατε ως περιφερειακή διευθύντρια είναι υπηρεσιακή. Είχε σχέση με τη διοίκηση. Mm-hmm. Είχα πραγματικά 4 νομούς, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματικά πάρα πολλά σχολεία, με πάρα πολύ προσωπικό και ήταν ένα κομμάτι σκληρό διοικητικό. Αυτή τη φορά κατεβαίνω με τον Μωυσή τον Ελισάφ, έναν εξαίρετο καθηγητή της ιατρικής, ο οποίος γνωρίζει και τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και είμαστε μια παράταξη, η οποία εδώ και μήνες έχουμε ξεκινήσει και έχουμε φτιάξει επιτροπές. Μέσα από τις επιτροπές διάφορων τομέων, πολιτισμού, παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, τουρισμού και άλλες, εργάστηκαν οι επιτροπές αυτές με πολύ νέα παιδιά και όχι μόνο. Και ολοκληρώσαμε ένα πρόγραμμα όπου τις προγραμματικές δηλώσεις μας τις έχει κάνει ο επικεφαλής μας ο κύριος Ελισάφ. Και μεθαύριο, τις 14 του μήνα, την άλλη Τρίτη, θα έχουμε την κεντρική ομιλία στην πλατεία, 8.30 ώρα, και θα συνεχίσουμε και με μια μουσική βραδιά με τον κύριο Γάκη, τον οποίο έχουμε και υποψήφιο στο ψηφοδέλτιό μας. Είμαστε στην τελική ευθεία πια των εκλογών. Έχετε δουλέψει μέσα από τις επιτροπές, έχετε βιώσει ήδη ένα διάστημα άτυπης προεκλογικής περίοδου που είχε περισσότερο εσωτερική δουλειά, αλλά και εξωστρεφή κίνηση προς τα έξω, ενώ προς την κοινωνία για τις επαφές, τις επισκέψεις κλπ. Βεβαίως. Τι κλίμα είναι αυτό που εισπράττει? Κοιτάξτε, έχουμε περπατήσει όλο το λεκανοπέδιο. Έχουμε μιλήσει με τους δημότες μας και έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν πράγματι στο Δήμο Ιωαννιτών. Αν ξεκινήσουμε, το ένα και μοναδικό το οποίο θέτουν κυρίαρχο οι πολίτες είναι αυτό της καθαριότητας και του οδικού δικτύου. Εμείς λέμε ότι τα έργα θα πρέπει να κατατίθενται και να ιεραρχούνται. Και βέβαια δεν είναι έργα τα οποία από τη μία μέρα γίνονται στην άλλη, αλλά είναι έργα τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα, άρα και κάποια τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν μακροπρόθεσμα. Οι επιτροπές περπατήσαμε και την πόλη, είδαμε πως υπάρχουν γειτονιές οι οποίες πραγματικά έχουν οδικό δίκτυο, έχουν παιδικές χαρές, για να μην τα μηδενίζουμε και όλα. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και εγκατελειμμένες περιοχές με σπασμένα πεζοδρόμια, με οδικό δίκτυο κατεστραμμένο, και αυτά πιστεύω ότι πρέπει να τα συγκεντρώσουμε, να τα καταγράψουμε δηλαδή, να τα ιεραρχήσουμε, και αμέσως η επόμενη δημοτική αρχή, που εκτιμούμε ότι μπορεί να είμαστε, θα τα υλοποιήσουμε. Επομένως πιστεύω στον προγραμματισμό, στην ιεράρχηση και στην υλοποίηση. Άλλα ζητήματα τα οποία βάζουν είναι αυτό της καθαριότητας, που περισσότερο μπαίνει μέσα στην πόλη. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι το τρίμηρο του Πάσχα, αν κατεβαίνετε κάτω στο παραλίμνιο και στο κάστρο, θα βλέπατε τα σκουπίδια, τα πλαστικά, τα μπουκάλια και οτιδήποτε άλλο μπορούσατε να δείτε, όπου ήταν μια εικόνα η οποία ήταν απογοητευτική. Και κάποιος συνάδελφός σας, ο οποίος ρωτούσε, θυμάμαι, τους τουρίστες, από τους 15-12 απάντησαν ότι δεν είναι καθαρή η πόλη σας. Επομένως, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Εμείς τι λέμε εδώ? Λέμε ότι θα παραμείνουν ως έχουν οι εργάτες της καθαριότητας, το προσωπικό δηλαδή που ασχολείται με την καθαριότητα, αλλά όπου χρειαστεί και όποια περίοδο χρειαστεί, θα απευθυνθούμε και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι μια πόλη καθαρή. Μια πόλη που να λάμπει. Γιατί την θέλουμε ευρωπαϊκή, την θέλουμε μια πόλη έξυπνη, και αυτό το έξυπνο έχει αναφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου. Mm-hmm. Θέλουμε ένα Δήμο που ο πολίτης με ένα κλικ να μπαίνει και να παίρνει τα έγγραφά του και όχι να ταλαιπωρείται στις ουρές όπως κάναμε πριν μια 20ετία. Διαχείριση, χρηστή διαχείριση του Δήμου, εξορθολογισμός των υπηρεσιών του Δήμου και πολλά άλλα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ιστορικό και το πολιτιστικό κεφάλαιο το οποίο έχει η πόλη, τα Γιάννη είναι μια πόλη πανέμορφη,
σε ό,τι αφορά το γεωγραφικό της χαρακτήρα, αλλά και σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό και ιστορικό της χαρακτήρα. Επομένως, αυτά τα σημεία τα οποία έχει θα πρέπει να τα επισημάνουμε, να τα αναβαθμίσουμε και πώς θα γίνει αυτό. Για παράδειγμα, το κάστρο. Το κάστρο, εγώ πιστεύω ότι είναι η κορονίδα της πόλης μας και θα πρέπει και βέβαια όραμα του επικεφαλής μας είναι να εντάξει πολιτιστικά στην UNESCO το κάστρο και το νησί, έτσι ώστε με διάφορες παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν πρέπει να είναι πέντε κάθαροι οι χώροι. Κατά δεύτερον, πρέπει να αναδειχθούν όλα τα σημεία αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στο κάστρο και στο νησί. Και κατά τρίτον, ο φωτισμός. Εάν όλα αυτά υλοποιηθούν, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε πόλο ανάπτυξης και στο νησί και στο κάστρο. Δηλαδή, όταν ο τουρίστας έρχεται, μπορεί να βάλει και κάποιο εισιτήριο και αυτό να είναι έσοδο για το Δήμο. Υπάρχουν, κύριε Μπούρχα, πάρα πολλοί τέτοιοι πόλοι στα Γιάννα, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και να φέρνουν έσοδα. Και να λοιπόν η ανάπτυξη, και να λοιπόν και η μείωση της ανεργίας. Ναι, το στοίχημα είναι κατά εσάς στο να τακτοποιήσεις, στο να μαζέψεις λίγο, στο να κάνεις καλύτερη την πόλη στην εικόνα της, αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή καθημερινότητα, καθαριότητα κλπ. Ή δηλαδή, ακούμε τις παρατάξεις, συχνά μιλούν οραματικά, με έργα μεγάλα, μεγάλα λόγια μερικές φορές. Κοιτάξτε, εδώ τι είναι αυτό που λείπει περισσότερο? Εμείς είμαστε μια παράταξη που οι προτάσεις μας, αν δείτε και το πρόγραμμά μας, το οποίο όπως σας είπα έχει βγει μέσα από τη βάση, μέσα από τους πολίτες, γιατί είναι ένα πρόγραμμα για τους πολίτες, γι' αυτό ακριβώς έγινε και έτσι, στοχεύουμε σε βιώσιμες λύσεις και υλοποιήσιμες. Δηλαδή δεν ξεφεύγουμε από όρια πλην της λίμνης, όπου είναι μια πρόταση που θέλει μακροχρόνια λύση. Και εδώ εκτιμώ ότι και για τη λίμνη θα πρέπει να έχουμε μια άψογη συνεργασία με την περιφέρεια και με τον φορέα διαχείρισης, αλλά και με τους άλλους φορείς, περιβαλλοντικούς και άλλους, έτσι ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Και γιατί να μην φέρουμε και ειδικούς από την Βόρεια Γερμανία ή και από άλλες χώρες που έχουν λίμνες με τα ίδια χαρακτηριστικά της δικής μας, για να μας δώσουν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους, έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το στολίδι καθαρό και όχι να γίνονται παρεμβάσεις που να καταστρέφουν σημεία της πόλης. Ναι. Οι διαφορές στο πρόγραμμά σας, τι έχετε αντιληφθεί μέχρι σήμερα, στο που διαφέρει μια πρόταση από την άλλη? Γιατί το να πεις ότι εγώ θα μαζέψω τα σκουπίδια επειδή δεν τα μαζεύει καλά η Δημοτική Αρχή, δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα ελκυστικό πολιτικά, έτσι? Όχι. Κοιτάξτε, μίλησα πριν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει διάβια και διαφάνεια. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τους διορισμούς, για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης ποιος διορίζεται, γιατί διορίζεται και πού διορίζεται. Με κριτήρια τα οποία θα μπαίνουν. Αυτό σημαίνει διαφάνεια. Γι' αυτό λέμε ότι οι πολίτες θα είναι κοντά στο Δήμο και ο Δήμος κοντά στους πολίτες. Αυτό σημαίνει εξάλλου Δήμος. Αυτό σημαίνει Δημοτική Αρχή. Δεν είναι οι άρχοντες και οι άνθρωποι. Οι κάτοικοι θα φέρουν τα προβλήματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν συζητιέται ένα θέμα, για παράδειγμα, που αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει αυτοί οι πολίτες να παραβρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην είναι άδεια τα έδρανα, έτσι ώστε μαζί να προχωράμε τις προτάσεις. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι τον προγραμματισμό των έργων. Όχι να γίνονται σπασμωδικά έτσι όπως γίνονται τα έργα. Σήμερα κάνουμε αυτό το δρόμο, την άλλη φορά κάνουμε αυτά τα πεζοδρόμια, αλλά να γίνονται με ιεράρχηση και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Να πω εδώ ότι είναι απογοητευτικό το νούμερο της αξιοποίησης του ΕΣΠΑ. Εμείς λέμε ότι τρέχουμε το ΕΣΠΑ. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι με το καλύτερο τρόπο να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Γιατί όπως γνωρίζετε, τα χρήματα αυτά επιστρέφουν και χάνονται. Επομένως, εμείς αυτά θα τα κάνουμε. Και εδώ θα θέλω να αναφερθώ, χωρίς να κάνω αντιπολίτευση, ότι για παράδειγμα έχουν εγκριθεί χρήματα για το άσυλο νιάτων. Δεν έγινε τίποτα. Όταν πήγαμε και τα είδαμε, ήταν μια εικόνα απογοητευτική. Άλλο δεύτερο παράδειγμα, το Γιαννιώτικο Σαλόνι, δηλαδή το πάρκο Πυρσινέλα, όπου θα είναι ένας πόλος ανάπτυξης και πόλος ψυχαγωγίας και όχι μόνο και άθλησης για τους πολίτες και τους δημότες μας των Ιωαννίνων. Εμείς προηγουμένως βλέπουμε εξωστρέφεια σε όλους τους τομείς. Θέλουμε δηλαδή να βγάλουμε την πόλη προς τα έξω, τουρισμός. Ας το πούμε. Εδώ στο κομμάτι του τουρισμού. Στο κομμάτι του τουρισμού. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχουν κάνει πράγματα. Ναι, νομίζω ότι στον τουρισμό έχουμε πάει καλά. Mm-hmm. Κοιτάξτε όμως. Όμως ο τουρισμός δεν πρέπει να παραμείνει εκεί. Γιατί θα σας θυμίσω την Κέρκυρα, η οποία είχε πάρα πολύ τουρισμό. Οι υπηρεσίες ήταν όμως τέτοιες
που έκατσε ο τουρισμός τους σε σχέση με την ποιότητα των τουριστών. Άμα εμείς τι λέμε, λέμε ότι τον τουρισμό τον θέλουμε, αλλά θα πρέπει να παρέχουμε όμως και στον τουρίστα πολύ καλές υπηρεσίες. Έτσι ώστε να έρθει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη αφορά φορά. Αφορά όμως και... δεν αφορά το Δήμο. Δεν αφορά άμεσα το Δήμο. Αφορά, αφορά την καθαριότητα από ό,τι πριν. Μα το Δήμο τον αφορά τα σημεία τα οποία θα πάει να επισκεφτεί. Ναι. Αυτό θα πρέπει ο Δήμος να το έχει κάνει, δηλαδή το κάστρο που σας είπα. Ο παραλίμνιος, να μην είναι ας πούμε τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, να παρέχονται οι χώροι αυτοί στο πέραμα και, και στο τέλος της παραλιμνίου οδού, έτσι ώστε να μπορούν να περπατήσουν ο κόσμος και να απολαμβάνει τη λίμνη. Άλλα σημεία τουριστικά, τα μουσεία μας, τα πάρκινγκ στο μουσείο. Μπορούμε να κάνουμε πάρκινγκ κάτω από το, και είναι και πρόταση δική μας, στην περιοχή του Άλσους. Εφόσον μελετητικά αυτό ενδείκνεται, θα μπορεί να γίνει ένα πάρκινγκ, ώστε οι περιοχές αυτές να έρχονται, να αφήνουν το αυτοκίνητό τους εκεί και να επισκέπτονται μετά την πόλη με τα πόδια. Έτσι αποσυμφορείται η πόλη και το κυκλοφοριακό έχει. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης, το οποίο υπηρετήσατε και το ξέρετε, εδώ δεν ξέρω, είναι λίγα τα πράγματα που μπορεί να κάνει μια δημοτική αρχή. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι λίγα. Να λένε πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, να σας πω, πέρα από το κτηριακό. Που το σχολείο είναι η εσωτερική και η εξωτερική όψη των σχολείων, είναι και αυτό που λέμε ότι ως Δήμος θα πρέπει να βοηθήσουμε και να ανοίξουμε τον Δήμο στα σχολεία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε ένα πλήθος επιστημόνων. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει επιστήμονα στα Γιάννενα. Και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το προσωπικό, καθώς επίσης και τους παλιότερους, παραδείγματος χάρη γιατρούς, εκπαιδευτικούς, που μπορούν και εθελοντικά ακόμα να προσφέρουν. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Λέμε ότι θα γίνονται ημερίδες με θεματικές. Θεματική παιδείας, όπου εκεί θα την παρουσιάζουν εκπαιδευτικοί. Υγείας. Στον τομέα υγείας είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς και δύο πολύ καλά νοσοκομεία. Επομένως, αυτούς θα τους αξιοποιήσουμε. Έτσι ώστε και οι μαθητές των σχολείων να μαθαίνουν και να γίνονται γνώστες πολλών θεμάτων, όπως η σεξουαλική αγωγή. Η πρόληψη, είχαμε κάνει πάρα πολλές, θυμάμαι, πρωτοβουλίες τέτοιες όταν ήμουν στην περιφέρεια, με ευτική κλινική. Μπορούμε να δούμε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια από το διαδίκτυο. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ευαισθητοποίηση, πρόληψη. Μπράβο, όλα αυτά. Ευαισθητοποίηση και πρόληψη θα μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Και το διαβίου εκπαίδευσης, τα χρήματα αυτά τα οποία δίνονται, να αξιοποιηθούν μέχρι τελευταίου ευρώ. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Σωστά, δεν μιλάτε για την εκπαίδευση, γιατί οι κτηριακές υποδομές δεν είναι πολλά δουλειά. Αυτό είναι, βάζεις μηχανικούς, γίνονται οι μελέτες και γίνονται κάποια πράγματα. Πράγματι όμως μπορούν να γίνουν, δηλαδή μπορούν να μπουν ενεργειακές κατασκευές στις σκεπές κάποιων σχολείων που αντέχουν, έτσι ώστε τα σχολεία να έχουν τη θέρμανσή τους. Και... Τα Γιάννενα, το γνωρίζετε ότι έχουν πρόβλημα, ας πούμε, τα σχολεία, στα παλιά κτίρια, δεν είναι ακατάλληλα κτίρια σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό έχει καταγγελθεί και από τις ενώσεις των εκπαιδευτικών και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες. Ναι, βεβαίως είναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να παρέμβει εδώ σε μια μεγαλύτερη κλίμακα ο Δήμος. Ναι, αυτά θα πρέπει καταρχήν να καταγραφούν όλα. Να τα έχει ο Δήμος και όταν πρόκειται για μια νέα κτηριακή υποδομή, ένα σχολείο δηλαδή, αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Αυτό ο πολίτης πρέπει να το ξέρει. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να τάξουμε τώρα ότι αύριο θα έχουμε σχολεία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποια σχολεία όμως χρειάζονται επεκτάσεις. Κάποια σχολεία χρειάζονται παρεμβάσεις, όπως είπατε. Εχθές ήμασταν εδώ στα Καρδαμίτσια. Είναι μια περιοχή, για παράδειγμα, όπου με γεωμετρική πρόοδο αυξάνεται ο πληθυσμός των ατόμων. Βλέπουμε νέα ζευγάρια πρώτα απ' όλα που έρχονται και επομένως πολλά παιδιά. Το σχολείο έχει φτάσει να ξεπερνάει τους 350 μαθητές και έχουμε ένα σχολείο που δεν ανταποκρίνεται ούτε στους μισούς. Δηλαδή έχουμε 25 τμήματα με αίθουσες πάρα πολύ μικρές και με ακατάλληλο εξαιρισμό. Αυτό είναι μια προτεραιότητα. Πρέπει να το δούμε και να μιλήσουμε με τους κατοίκους και με τους φορείς. Έχουμε ήδη μιλήσει βέβαια και έχουμε καταγράψει πάρα πολλά πράγματα. Στα Μάρμαρα που πήγαμε έχουμε μια υπέροχη πλατεία. Αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Δηλαδή να πηγαίνει και ο γενιώτης, να πηγαίνει ο τουρίστας έτσι ώστε να απολαμβάνει αυτό το υπέροχο τοπίο που είναι στα Μάρμαρα. Είναι το κάστρο στην Καστρίτσα.
Μάλιστα. Το αναβαθμίζουμε και το αναδεικνύουμε μέσα από τα φυλάδια τα οποία θα έχουμε και τους ξεναγούς που θα μπορούν να ευαισθητοποιούν και να τους... Και να... Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά προγραμματικά. Δεν ξέρω, κάτι τελευταίο θέλω να πείτε, ναι, ναι. Καλώντας τον κόσμο να στηρίξει την παράταξή σας και γιατί να τη στηρίξει την παράταξή σας. Δεν ξέρω, κάτι το οποίο θέλετε να τονίσετε. Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Η παράταξή μας έχει επικεφαλής έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιτύχει επαγγελματικά. Έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί και με το Δήμο. Ήταν πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου με μεγάλη επιτυχία. Έχει ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους με εμπειρία. Παντρέψαμε δηλαδή την εμπειρία και τη γνώση με το όραμα των νέων παιδιών. Ο καθένας μπορεί να κρίνει με το αποτύπωμα που έχει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς που είμαστε μέσα στο ψηφοδέλτιο σε ό,τι αφορά την πορεία μας από όταν αρχίσαμε την επαγγελματική μας καριέρα μέχρι και σήμερα. Αλλά το αποτέλεσμα βέβαια θα το δώσουν οι πολίτες. Οι πολίτες θα κρίνουν ποιο ψηφοδέλτιο θα επιλέξουν. Εμείς τους καλούμε να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις εκλογές. Να αφήσουμε δηλαδή προσωπικά και συγγενικά ή και φιλικά πρόσωπα και να επιλέξουμε εκπροσώπους που θα μπορέσουν να πάνε την πόλη μπροστά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά και ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλά, να είστε καλά.